Και τώρα θα πάμε σε μια πρώτη συνέντευξη. Είναι ε, η κυρία Γεωργία Ζεμπηλιάδου από το Συνδυασμό Ελπίδα. Είναι υποψήφια για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία. Κυρία Ζεμπηλιάδου, καλώ ορίσατε. Ευχαριστώ, κύριε Παραρά. Ευχαριστώ Σας... για την πρόσκληση και καλημέρα καλά. σε όσου μα ακούν. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ στον ΑΛΦΑ. Ε, ξέρω ότι πάρα πολύ τακτικά είστε στην Καστοριά και Βεβαίως. όχι, φέτο, όχι φέτος, αλλά και μετά τις εκλογές του 2014, πηγαίνω έρχεστε σε πάρα πολλά σημεία της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ξεκινήσω απευθείας με αυτά που μας καίνε κυρία Ζεμπηλιάδου και νομίζω ότι έχει ανάγκη ...η περιοχή όχι μόνο της Καστοριάς αλλά της Δυτικής Μακεδονίας... ...για ένα σχέδιο για το οποίο μιλάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό... ...πριν όμως το αναλύσουμε όλο αυτό γιατί ξέρω ότι υπάρχει πρόγραμμα... ...και πάνω σε αυτό κινείστε πολύ συχνά όταν μιλάτε... Ρωτιβώς. ...και στα μέσα ενημέρωσης και στις δημόσιες γενικά τοποθετήσεις σας... ...η γεύση που αφήνει η διοίκηση η Καρυπίδη ποια είναι... ...είναι περίπου μια πενταετία... Και όμω, καλείστε, εσεί είστε υποψήφια, ναι. καλείστε από Σεπτέμβρη να συνεχίσετε ή να βγάλετε ένα καινούριο πρόγραμμα. Ποια είναι η γεύση, λοιπόν, Η γεύση είναι ότι είναι μια πενταετία χαμένη. Στην ουσία, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε με μεγάλη, με μεγάλη ταχύτητα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χαμένο χρόνο. Οι φίλοι που μα ακούν ξέρουν ότι η περιφέρεια, το έχουμε πει πολλέ φορέ, είναι αυτή που διαχειρίζεται τα κονδύλια για την ανάπτυξη. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος από άλλες περιφέρειες και από άλλες χώρες. Άρα εμείς καλούμαστε να καλύψουμε μία χαμένη κυριολεκτικά πενταετία. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα της επόμενης περιφερειακής αρχής που θα αναλάβει. Για να, για να, είστε υποψήφια, φαντάζομαι, αυτό που λέτε είναι ότι υπάρχει χρόνο να γίνουν πράγματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλοι οι υποψήφοι και οι συνδυασμοί, αλλά και εσεί, σκέφτεστε ότι μπορούν να γίνουν πράγματα και μπορεί, να το πω έτσι απλά, να σωθεί η Δυτική Μακεδονία. Γιατί κατά καιρού εκπέμπουν σο πολλέ από τι τοποθετήσει σα. Ε, ακριβώς Ακριβώ αυτό. Εκπέμπουν σο και νομίζω ότι η μεγάλη ευθύνη ε, των επικεφαλής όσων δημιουργούν τους νέους συνδυασμούς είναι να συμπεριλάβουν στους συνδυασμού τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν καταρχήν από την επόμενη μέρα. Mm -hmm. Ειδικά στην περιφέρεια αλλά και στους Δήμους που είναι οι άμεσες συνεργάτες στην διαδικασία αυτή της, της υλοποίηση έργων και δράσεων είναι να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν αμέσως από την επόμενη μέρα. Πέρα από το γεγονός ότι φυσικά πρέπει να μετέχουν και νέα στελέχη που θα μάθουν μέσα από την θητεία αυτή τις διαδικασίες, τα προγράμματα, τις δυνατότητες που υπάρχουν και θα αποτελέσουν τη συνέχεια του κάθε συνδυασμού. Εμείς τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να γίνει ένας συνδυασμός, ετοιμοπόλεμος, γιατί... Μπορεί να υπάρχει χρόνο, αλλά ο χρόνο είναι οριακό. Ειδικά όταν θε να κάνει σημαντικά έργα, και όλοι ξέρουμε και τα προβλήματα με τη γραφειοκρατία και τι δυσχέρειε που υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικά σε μεταβατικέ περιόδου μετά τι εκλογέ. Άρα, πρέπει να έχουμε ετοιμοπόλεμου συνδυασμού, ανθρώπου που μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα και κυρίω να έχουμε ένα σχέδιο. Mm -hmm, mm -hmm. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Στην αυτοδιοίκηση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ίσω οι φίλοι που μα ακούν θα θυμούνται, ίσω εσεί να θυμάστε, ο κύριο Καρυπίδη έλεγε και τότε, με ειλικρίνεια θα πω εγώ, ότι εμεί δεν έχουμε πρόγραμμα, εμεί δεν κάνουμε προγράμματα σε γραφεία κλειστά. Εμεί το πρόγραμμά μα θα το κάνουμε πόρτα-πόρτα. Και εννοούσε ότι θα το κάνει μετά. Αυτό το πρόγραμμα δεν ήρθε ποτέ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, άρα στην ουσία διαχειρίστηκε θέματα που ήρθαν κατά την περίοδο της θητείας του και αυτό βέβαια δεν είναι ό,τι καλύτερο γιατί όταν δεν ξέρεις που θες να πας συνήθως δεν πας και πουθενά Είμαστε, είμαστε χαμένοι λοιπόν στην πενταετία λέτε είμαστε, ε, είμαστε, ε, ναι. Χαμένοι ε... ως τόπος είμαστε πρωταθλητές θα έλεγα δυστυχώς όχι απλώς χαμένοι mm -hmm. Ε, αναπτύξαμε έναν θλιβερό πρωταθλητισμό στη φτώχεια και στην ανεργία. Αυτό είμαστε. Ε, υπάρχουν τα, τα ενεργειακά ζητήματα. Υπάρχουν τα οικονομικά. Λέτε φτώχεια, ανεργία. Αυτά δεν ξέρω, φαίνονται βουνό για να τα αντιμετωπίσει κάποιο. Θέλω, χωρί να μπούμε σε μία ανάλυση, αλλά θέλω να καταλάβω αν εκλεγείτε εσεί και ο συνδυασμό σα, αυτό το σχέδιο θα διαρκέσει πόσο καιρό. Δηλαδή, ε, φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία, κυρία Ζεμπηλιάδου, ότι. Μπήκαμε, αφήστε να οργανωθούμε και να περάσει κι ένα χρόνο. Το δημώς. αποτέλεσμα το βλέπει γρήγορα κάποιο. Δηλαδή, αν είστε εσεί, θα αναλωθείτε σε μια ιστορία παρέλαβα παρέλαβε χάο από τον προηγούμενο, ή μπαίνουμε απευθεία και βλέπουμε και αποτελέσματα. Εμεί έχουμε ένα σχέδιο για τα άμεσα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Mm -hmm. Να ακούσω μέσω, μερικά. Μεσοπρόθεσμα ναι. και μακροπρόθεσμα. Στο άμεσο κομμάτι είναι αυτό που αφορά το, το τρέχον έσπα, που όπω πολύ καλά ξέρουμε, οι χρόνοι είναι ελάχιστοι πλέον. Κανονικά λίγε σε δύο χρόνια. Έχουν δοθεί και μία παράταση ότι μπορεί να λήξει τρία χρόνια μετά τη λήξη του. Αυτό βέβαια θα είναι καταστροφικό αν συμβεί, γιατί σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει του πόρου του νέου ΕΣΠΑ που ξεκινάει το 2021. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, εμεί έχουμε μία άμεση πρόταση να ξεκινήσουν όλε εκείνε οι. να δοθούν στην οικονομία τα χρήματα εκείνα που μπορούν να δοθούν άμεσα. Παραδείγματο χάρη μπορεί το, τα 60 εκατομμύρια που είναι για τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα μπορούν άμεσα να πέσουν στην αγορά είτε ξεκινώντας ένα πρόγραμμα για το εξοικονομό κατοίκου που θα δουλέψει όλο ο κατασκευαστικό κλάδο, είτε ξεκινώντα άμεσα ένα πρόγραμμα για, την, για τον τουρισμό που μπορούν να πέσουν χρήματα στην οικονομία για αξιοποίηση των πόρων που είναι για τον ιδιωτικό τομέα, είτε για παροχή υπηρεσιών, ό,τι είναι, είτε για διευκόλυνση με χρηματοδοτικά εργαλεία που, όπω ξέρετε πολύ καλά, δεν έχουν τρέξει αυτό το διάστημα. Για κεφάλαιο κίνηση, χαμηλότοκο, mm -hmm. όλα αυτά που λέγαμε. που τα έχουν μεγάλη το καιρό, ανάγκη οι επιχειρήσει. Οι επιχειρήσει mm. τα έχουν τεράστια ανάγκη. Άρα δεν υπάρχει κανένα λόγο να μένουν κλειδωμένα αυτά τα χρήματα. Πρέπει να οθούν άμεσα στην οικονομία. Και πηγαίνοντα μετά στα χρήματα. γιατί η περιφέρεια εκτό από το κομμάτι του του ΕΣΠΑ έχει ένα τμήμα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, ένα χρηματοδοτικό πακέτο που φτάνει τα 100 εκατομμύρια σχεδόν, το οποίο βέβαια δεν το έχει ακουμπήσει. Εμείς λέμε λοιπόν την πρώτη δόση που ήδη έχει στα χέρια της, τα πρώτα 47 εκατομμύρια, πρέπει να δουν άμεσα στους συνεταιρισμού του το ΕΒ για να γίνουν βελτιώσεις των αρτευτικών, να γίνουν οι εργασίες εκείνες που πρέπει, δεν χρειαζόταν να περιμένουμε τον ΤΑΠ που παίρνουν σαν ανταποδοτικά οι άνθρωποι τα φωτοβολταϊκά για να χαμηλώσουν το κόστος της ενέργειας. Και είχαμε να αποθέσει ελπίδες όλοι Εναι, σε αυτό. Μπορεί να... λοιπόν ναι. να δοθούν και στους υπόλοιπους mm -hmm. το ΕΒ αντίστοιχες διευκολύνσεις με φωτοβολταϊκά, με συντηρήσεις δικτύων, με μικρά φράγματα, με μικρές, με μικρές επεμβάσεις για να βελτιωθούν πηγές και αρδευτικές γεωτρήσεις. Και είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν γρήγορα. Δεν θέλουν δηλαδή βαριέ διαδικασίε, μεγάλου διαγωνισμού οι οποίοι έχουν περισσότερο, θέλουν περισσότερο χρόνο. Επίση μπορούν να προχωρήσουν άμεσα και οι μικρέ υποδομέ. Οι πλωτέ εξέδρε, παραδείγματο χάρη, που χάθηκε βέβαια η χρηματοδότησή του. Που είναι πολύτιμε για τι ναυταθλητικέ μα Αλλά αυτό ήταν τρομερό που ακούω. Ναι. Ε, μπορούμε να τι κάνουμε πλέον, αφού χάθηκε το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις κάνουμε από το πρόγραμμα το περιφερειακό. Mm -hmm. Αυτό, πέπτει τη Δυτική mm -hmm. Μακεδονία, mm -hmm. είναι ένα μικρό έργο, κοντά στα 80.000 80, ευρώ. Άρα αυτά είναι έργα που μπορούν να ξεκινήσουν. Δεν συζητώ τώρα για αυτά που μεταφέρθηκαν. Ε, μπορούν να γίνουν εξοπλισμοί στα κέντρα υγεία άμεσα, που είναι μικροί διαγωνισμοί εξοπλισμοί στο, στο νοσοκομείο, τα, αυτά όλα που είχαν απενταχθεί και ξαναπροχωράν, ε, από ασθενοφόρα μέχρι οτιδήποτε, όλα αυτά είναι χρήματα που τα έχει η περιφέρεια στα χέρια της. Άρα προμήθειες, μικρές, μικρά έργα ε, και να ξεκινήσουν και οι μεγάλες παρεμβάσεις σιγά σιγά. Και επίση το μεγάλο στίχημα είναι η τεχνική βοήθεια που θα τη βρούμε αναξιοποιητή μπορεί άμεσα να ξεκινήσει είτε σαν υποστήριξη προς τους Δήμους για να υλοποιήσουν τα έργα τους είτε σαν μελέτες για να μπορέσουμε να οριμάσουμε τα έργα της επόμενης περίοδου mm -hmm. γι' αυτό είναι η τεχνική βοήθεια δεν είναι για να την έχουμε κλειδωμένη στα ε, το ερώτημα της είναι, Το ερώτημα είναι πολύ απλό γιατί αυτά δεν ξεκλείδωσαν. Έχει να κάνει με προτεραιότητες, έχει να κάνει με οργάνωση, με δουλειά. Με τι έχει να κάνει όλο Όλες αυτό. Πολλές φορές κύριε Παραρά έχω πει... Ενώ ότι ο κ. Χαρυπίδης και στα περιφερειακά συμβούλια ας πούμε έχει πει ότι δουλεύουμε, δουλεύουμε, οι απαντήσεις σε όλα αυτά είναι το έργο το οποίο κάνουμε στην περιφέρεια και αυτό που πρέπει να βλέπουν οι πολίτες. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν αφισβητώ τις προθέσεις των, και των συνυποψηφίων αλλά και του κυρίου Καρυπίδη ναι. ότι ήθελε να κάνει κάποια πράγματα. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν αρκεί η πρόθεση. Πρέπει να υπάρχει και η γνώση και η εμπειρία για να το κάνει όλο αυτό το πράγμα να δουλέψει. Η περιφέρεια είναι ένα οργανισμό 600 ατόμων περίπου, 600 στελεχών υπαλλήλων. Πρέπει να δουλέψουμε σαφεί κατευθύνσει. Δεν είναι δύο άτομα που θα του πω θα κάνουμε αυτό και θα τελειώσει. Mm -hmm. Άρα λοιπόν θέλει να ξέρει πάρα πολύ καλά και τι ευρωπαϊκέ διαδικασίε και τι διαδικασίε των αδειοδοτήσεων και τι διαδικασίε ορίμαση των έργων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και όλα αυτά μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Γιατί πραγματικά ο χρόνο είναι ελάχιστο, να τα κάνει να τρέξουν. Αυτή λοιπόν την εμπειρία πιστεύω ότι δεν υπήρχε. Δεν, αυτή η εμπειρία δεν υπήρχε στη διοίκηση Καρυπίδη και αυτό, ήταν, και αυτό πρέπει να προσέξουμε και την επόμενη περίοδο. Ε, Δυστυχώ είμαστε σε μία. ευτυχώ θα πω, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται, ε, δεν μπορούν όλοι να κάνουν όλε τι δουλειέ. Πάμε σε μία νέα Έχει διαμορφωθεί μία νέα κατάσταση. Δήμαρχοι και περιφερειάρχε δεν παίρνουν πια λεφτά από τα υπουργεία. Πήγαινε ο δήμαρχο ή ο περιφερειάρχη σε ένα υπουργείο και ζητούσε χρηματοδοτήσει. Πλέον οι χρηματοδοτήσει υπάρχουν στην Ευρώπη και εκεί υπάρχουν άλλε διαδικασίε. Αν θέλετε, και εμεί μέσα από το συνδυασμό μα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών. Για να μπορούν να, να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά που θα κάνουν. Ξέρετε να κάτι όμω. Προεκλογικά, όπω είμαστε τώρα βέβαια, το ακούω πάρα πολύ συχνά από πολλού και δεν mm -hmm. είναι μόνο τα περιφερειακά ψηφοδέλτια, είναι και τα δημοτικά. Γενικότερα όμω, mm -hmm. ακούμε ακόμα και σε εκστρατείε βουλευτών ότι έρχεται η ώρα να διεκδικήσουμε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε περιφερειακά ή δημοτικά θα τα ακούτε κι εσείς, θα στήσουμε τα γραφεία μας, να πάρουμε απευθεία. και βλέπω ότι γενικά δεν τα πολυχρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία που σε άλλες περιφέρειες και σε άλλους δήμους ξεκλειδώνουν πράγματα κυρία Ζεμπηλιάδου από τέτοια και, κονδύλια. Κύριε Παραδά, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ανέλαβα γραμματέα του ΕΣΠΑ, ναι. ε, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ πανελλατικά ήταν στο 17%. Είχα την χαρά να το, να το αφήσω στο 48%. Το ερώτημα όταν Πέρασα από μία συνέντευξη. Γιατί μέσα από μία συνέντευξη προέκυψε αυτή η θέση, ήταν εσείς τι θα κάνετε για να προχωρήσει το ΕΣΠΑ. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσει μία πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Δηλαδή, το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Εγώ λοιπόν είπα ότι όποιο δεν έχει ζήσει την εικόνα να πηγαίνει στο γραφείο του. Εγώ ήμουν τότε προϊσταμένη διαχειριστική αρχή και μιλάμε για το 2011. Και να βλέπει απ' έξω εργολάβου, οι οποίοι ενώ έχουν πάρει έργα, να μην μπορούν να τα τρέξουν γιατί δεν υπάρχει στην ουσία. Η δυνατότητα δανεισμού ε, από το τραπεζικό σύστημα ή αντίστοιχα επενδυτέ που είχαν εγκριθεί οι επενδύσεις τους και δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να δανειστούν ή τα επιτόκια ήταν απογορευτικά ή δεν μπορούσαν να δανειστούν, δεν μπορεί να, να λύσει το πρόβλημα αυτό που λέγεται αξιοποίηση των πόρων. Και τότε είπαμε ότι καταρχήν για τα δημόσια έργα πρέπει να είναι επιλέξιμη η προκαταβολή και να γίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που να μπορούν οι άνθρωποι να δανείζονται χαμηλότοκα και να προχωρήσουν οι επενδύσει. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που το φτιάξαμε και είναι κρίμα τώρα που ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα δεν αξιοποιούνται αυτά τα εργαλεία πάλι για να διευκολύνουν α, τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν είτε επενδύσεις είτε δημόσια έργα. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι οι περισσότεροι από τους αναδόχους δεν είχαν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα παραδείγματο χάρη. Mm -hmm. Άρα δεν μπορούσαν να πληρωθούν, άρα δεν μπορούσαν να κάνουν τα έργα. Βρήκαμε λύσεις να οι ασφαλιστικέ και Να μειώνονται τα χρέη, να δηλαδή, τα χρέη, αλλά τους, να γίνεται τους, η δουλειά πληρωμές, και να προχωράει αυτό. Ναι, ναι, Άρα υπάρχουν λύσει, θέλω να πω, για να προχωρήσουμε τα πράγματα ακόμη και σε δύσκολε καταστάσει όπω τώρα. Απλώ θέλει, όπω είπα και πριν, να γνωρίζει. Τον τρόπο που μπορείς να κινηθείς και mm -hmm. βέβαια να mm -hmm. δουλεύεις και πολύ. Εδώ όλο αυτό το πράγμα σημαίνει τεράστια mm -hmm. δουλειά, σημαίνει ανθρώπους με αυταπάρνηση, να ξεχνούν ότι όσοι αναλάβουν την τύχη της περιφέρειας σε αυτή την περίοδο πρέπει να ξεχάσουν αν θέλετε, ακόμη και την προσωπική του ζωή σε πολλέ περιπτώσει, γιατί έχουμε την τύχη, τη βαριά ευθύνη ε, και την τύχη μια ολόκληρη περιφέρεια στην πλάτη μα. Άρα, πρέπει να είναι άνθρωποι που θα κάνουν αυτό το πράγμα με αυταπάρνηση. Και μια ταραπορημένη περιφέρεια, έτσι. Ε, Ένα κόσμο που εξαφανίζεται, κυρία Ζιμπελιάδου, από πάρα πολλά σημεία. Το βλέπουμε και στην Καστοριά εδώ, αλλά και σε άλλες περιφερειακές ενότητες Φαίνεται αυτό. Και έχω την αίσθηση ότι. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, λέμε για την ανεργία, ε, μπορεί αυτό να συνδυάζεται, αλλά έχουμε μετανάστευση. Φεύγει κόσμο, και δεν βλέπω να σταματάει αυτό. Ε, αυτό που έχουμε, έχω πει εγώ και το πιστεύω βαθιά είναι ότι αυτά που μπορούμε να κάνουμε τώρα, δεν θα μπορούμε ίσως, να τα κάνουμε σε τέσσερα mm -hmm, χρόνια. Mm -hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εργατικό δυναμικό, το οποίο ακόμη υπάρχει στην περιφέρεια, που αν και αυτό φύγει, αυτή η νέα γενιά φύγει. Δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να κάνουμε την επόμενη περίοδο. Και με, με πολύ μεγάλο έτσι. Με, με, με θλίψη και με, με πολύ μεγάλη σκέψη, σα λέω ότι υπάρχουν περιοχές στην περιφέρεια που δεν ξέρω πώς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μα. Mm -hmm. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, ναι. Και αυτό δυστυχώς δηλαδή, δεν έχει σταματήσει υπάρχουν, ακόμα. Υπάρχουν αυτό, λοιπόν, σε αυτό έτσι, σημεία στην περιφέρεια που δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή τίποτα. Άρα πρέπει να κάνουμε στην υπόλοιπη περιφέρεια για να κρατήσουμε τον κόσμο και να ζωντανέψουν και αυτές οι περιοχές που σήμερα είναι. Πλέον ήδη έχουν περάσει σε μη... Είδα και θα έρθω σε ένα θέμα ε, για το οποίο δεν θα αποκατηγορήσετε, αλλά η εμπλοκή των κομμάτων ε, πάρα πολλές φορές μπορεί μερικοί να νομίζουν ότι ίσως βοηθάει. Οι πολίτες πιστεύουν ότι ειδικά στην περιφέρεια στους Δήμους δεν βοηθάει. Πριν σας ρωτήσω όμως για την εμπλοκή των κομμάτων σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές την οποία την έχω δει. Δηλαδή, έχω δει το Μητσοτάκι να έρχεται και να ανακοινώνει εδώ με εκδηλώσει τον Γιώργο τον Κασαπίδη, α πούμε έτσι. Ε, θέλω πριν πάω σε αυτό να μου πείτε ο χειρισμό για τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θέλω να πω σε μεγάλε αναλύσει, έγιναν αυτά όλα. Θέλω να μου πείτε όμω την καθαρή άποψή σα. Ρωτούσα χθε έναν υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Βαγγέλη τον Διαμαντόπουλο, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ο οποίο λέει ότι εμεί με το όνομα δεν έχουμε πρόβλημα, α πούμε, Έχουμε πρόβλημα όμω με κάποια πράγματα που θα πρέπει λίγο να διευκρινιστούν για το εμπόριο, το ένα, το άλλο, το περιβάλλον και όλα αυτά. Θα μου πείτε λίγο καθαρά τη θέση σα ω συνδυασμό Βόρεια Μακεδονία, η συμφωνία είναι εντάξει. Εμεί δύο πράγματα ναι. είπαμε και στο το περιφερειακό συμβούλιο. Καταρχήν. Ήμασταν εντελώς αντίθετοι και νομίζω, νομίζω ότι έγινε ένα τεράστιο λάθος το πώς η κυβέρνηση χειρίστηκε ναι. την συμφωνία αυτή. Στην ουσία δίχασε τον κόσμο για ένα εθνικό θέμα στο οποίο έπρεπε να συναντηθούν, οι, ήτανε, όλοι φαντάζομαι όλοι θέλαν το καλό της χώρας. Άρα έπρεπε να βρεθούν οι πολιτικοί αρχηγοί να, να ορίσουν τις κόκκινες γραμμές από κοινού και να πάμε ενωμένοι ως χώρα σε μία διαπραγμάτευση και να μην διχαστεί, να διχαστούν κοινωνίες ολόκληρες αυτό που ζούμε αυτό το διάστημα. Διχασμένες κοινωνίες δεν πάνε ποτέ μπροστά. Mm -hmm. Άρα ήταν ένα τεράστιο λάθος και επειδή αυτό έπρεπε να το, προ... να το προλάβει και να το προβλέψει η ίδια η κυβέρνηση, mm -hmm. η οποία όπως είδατε δεν είχε συμφωνημένη άποψη Ούτε ενδοκυβερνητικά. Δηλαδή και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση υπήρχαν διαφορετικέ απόψει. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν μεταφέρθηκε στην κοινωνία και είναι τα θλιβερά φαινόμενα που ζούμε και που είναι το τελευταίο που θέλουμε να έχουμε, αν θέλουμε να πάμε σε μια πορεία ανάπτυξη. Mm -hmm, δεν είναι είναι ναι, ό,τι ναι. χειρότερο. Είναι Ξεκινάμε ό χειρότερο. ήδη αρνητικά. Άρα το πρώτο που είπαμε ήταν και καταδικάσαμε το λάθο χειρισμό. Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι εμεί ήμασταν ένα περιφερειακό συμβούλιο, σίγουρα δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική. Mm -hmm, αλλά η κοινή λογική λέει ότι αυτή η συμφωνία είναι μια πάρα πολύ κακή συμφωνία. Και είναι μια κακή συμφωνία, γιατί υπήρξε μια πλειοδοσία από την ελληνική πλευρά. Ο καθένα ξέρει ότι υπήρχε όντω μια έντονη πίεση και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλαν αυτή η χώρα να μπει στου κόλπου του Ευρωπαϊκού και του Νατοϊκού. Και αυτό είναι θετικό, θετικό το κρίνουμε κι εμεί, και έτσι έπρεπε να γίνει. Απλά όταν λοιπόν είσαι από τη θέση ισχύω, που βλέπει ότι οι άλλοι θέλουν πάρα πολύ να λύσουν αυτό το θέμα, yeah. τότε προσπαθεί να κερδίσει κάποια πράγματα και όχι να πλειοδοτεί. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι και στην περίπτωση του ονόματος υπήρξε ένα θέμα, μια επιλογή η οποία κρύβει αλυτρωτισμό και αυτό φαίνεται γιατί το Βόρεια Μακεδονία υποδηλώνει την Νότια Μακεδονία, mm -hmm. δηλαδή υποδηλώνει ένα έθνος που πρέπει κάποτε να ενωθεί και είναι ό,τι χειρότερο αντί να περιγράψει αυτό πραγματικά είναι, mm -hmm. ότι κα, στον mm -hmm. ιστορικό χώρο της Μακεδονίας κάποια στιγμή μετήκησαν και κατήκησαν Σλάβοι. Άρα θα μπορούσε να πει η ελληνική πλευρά να υποδηλώσει με το όνομα αυτό που πραγματικά υπάρχει. Παραδείγματο, χάρη στη Λαβομακεδονία. Για να λήξει το θέμα εκεί. Mm -hmm. ναι, είδαμε κάποιο ψήφισμα, βγήκε, δεν βγήκε, το πρότεινε ο ένα, το πρότεινε ο άλλο. Τελικά πήραμε την καθαρή θέση που έπρεπε. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι όταν. Και βέβαια, εμεί ήμασταν εντελώ αντίθετοι και με την εθνότητα και με τη γλώσσα. Mm -hmm. Και εκείνη η πλειοδοσία mm -hmm. που είπα. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να πάμε εκεί. Και γενικά πιστεύουμε ότι όταν δεν μπορεί να βρει καλύτερη λύση, καλύτερα να μείνει σε μια προσωρινή λύση μέχρι να βρει κάτι καλύτερο. Τώρα η, η Περιφερειακή Αρχή και ο κύριος Καρυπίδης, στο θέμα αυτό λειτουργήσε έντονα φιλοκυβερνητικά να το που ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία του να βοηθήσει την κυβέρνηση σε αυτό το θέμα με αποτέλεσμα στο περιφερειακό συμβούλιο προσπαθώντας να ισορροπήσει ε, στο εσωτερικό της παράταξής του να θέλει να λέει ότι είναι καλή, κακή συμφωνία αλλά συμφωνεί με τους χειρισμούς του Κωδιά, δηλαδή πράγματα mm -hmm. που ήταν ασύνδετα και αντιφατικά και ακόμη χειρότερα στο τέλος Έκανε και τον κούριερ και πήγε τη συμφωνία ο ίδιο σε μια διαδικασία στι πρέσπες, η οποία ήταν μειωτική και για, για, για τη Δυτική Μακεδονία. Εμεί, μάλιστα, είπαμε ότι αν θέλουν να την υπογράψουν, δεν μπορούμε να, να κάνουμε κάτι. Α πάνε να την υπογράψουν στην Αθήνα. Να μην έρθουν, να μην γίνει αυτή η προσβολή μέσα στο σπίτι μα. Και όχι μόνο έγινε η προσβολή, αλλά ο κύριο Καρυπίδη πήγε και ήταν παρόν σε μια διαδικασία όπου ο κύριο Ζάεφ μα ονομάτισε Έλληνε, αρνήθηκε δηλαδή καν να πει ότι και εσεί είστε Μακεδόνε. Και είπε: Εμεί οι Μακεδόνε και εσεί οι Έλληνε. Και ο Περιφερειάρχη Δυτική Μακεδονία δεν σηκώθηκε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Και δεν υπήρχε λόγο να είναι εκεί. Υπήρξε λοιπόν μία διγλωσία και ένα μήνα μετά εμφανίστηκε στην Κεντρική Μακεδονία στην διαδικασία που κίνησε ο, ο περιφερειάρχης της Κεντρική Μακεδονία και πάλι είπε ότι ήταν μια κακή συμφωνία. Και πρόσφατα τον άκουσα στην Πτωλεμαίδα, λέει ναι. ότι είναι μια καλή συμφωνία. Mm -hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα αξιοπιστία του κυρίου Καρυπίδη. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το εθνικό ζήτημα, που σίγουρα όταν έχει αυτή τη διγλωσία και την αναξιοπιστία σε ένα εθνικό θέμα, πιστεύω ότι αυτό διακυβεύει και το ό,τι λε και για την περιφέρεια και για την προοπτική τη. Μάλιστα. Ε, έρχομαι λίγο στα κόμματα. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να επιλέγει Κασαπίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να μου πείτε ευθέω αν έχετε εμπλοκή εσεί με κόμμα, με κοινάλ ή με άλλε ομάδε. Και το λέω αυτό διότι ε, μετεκλογικά οι πολίτε θέλουν να έχουν μια εικόνα. Αν είναι ο Κασαπίδη, τι σημαίνει, Έχουμε Νέα Δημοκρατία, Αν είναι ο άλλο, έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, Αν είναι κάποιο άλλο, έχουμε κοινάλ. Πώ το συνδυάζεται όλο αυτό και ποια είναι η καθαρή άποψη γύρω από το ζήτημα εμείς αυτό. Εμεί έχουμε πει ξεκάθαρα, κύριε Παραράκη, ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι σημαντικό όντω, είναι γενικότερα σημαντικό. Εμεί λέμε ότι εμείς είμαστε ένα αυτοδιοικητικό σχηματισμό. Mm -hmm, mm -hmm. Δηλώσαμε ότι είμαστε παρόντε και ζητήσαμε τη στήριξη όλων. Και το ίδιο κάναμε και προ την κοινωνία. Κάνουμε ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο από όλου του χώρου, γιατί όπω έχω πει πολλέ φορέ, ικανοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλου του χώρου. Είναι προφανέ ότι ω πολίτε κάπου ψηφίζουμε όταν mm -hmm. έρχονται ναι, ναι. οι εθνικέ εκλογέ. Ναι. Εμεί λοιπόν αυτό δεν έχει καμία σχέση όμω με το γεγονό ότι εμεί είμαστε ένα περιφερεια... ένας αυτοδιοικητικό ε, σχηματισμό. Άρα λοιπόν εμεί θα λειτουργήσουμε την... ω αυτοδιοίκηση που δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι των βουλευτικών εκλογών με τις... και με τις κομματικέ επιλογές του καθενό από εμά. Ναι. Και αυτό προσπαθούμε να το, να το αποδείξουμε στην πράξη. Αυτό που με την ευκαιρία αυτή μου δίνεται και μου δίνεται έτσι την δυνατότητα να πω, ότι κάνω έκκληση πραγματικά στους πολίτες επειδή και τα δύο κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κάνει ένα στίχημα εδώ πέρα πολιτικό. Ο ένα έβαλε, ο κύριος Μητσοτάκη το είπε, να βαφεί γαλάζιο ο Χάρτης Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε εδώ πέρα στο μισό Υπουργικό Συμβούλιο για να στηρίξει τον κύριο mm -hmm. Καρυπίδη. Mm -hmm. Εμείς κάνουμε μία έκκληση στου mm -hmm. πολίτε. Ότι οι εκλογέ που έρχονται να έχουν απόλυτα τη συνείδηση ότι δεν είναι καταρχήν βουλευτικέ, νομίζω το λέμε, αλλά δεν ξέρω πώ το συνειδητοποιούμε. Στι βουλευτικέ εκλογέ, α κάνει ο καθένα τι επιλογέ. Να ψηφίσει του. τον βουλευτή ή το κόμμα που θέλει, Στις λέτε. Στι αυτοδιοικητικέ ναι. όμω εκλογέ και στου Δήμου και στην Περιφέρεια, α μην ψηφίσει με αυτό το κριτήριο, α μην ψηφίσει γοητευτικέ τηλεπερσόνε, α μην ψηφίσει εκλεκτού του, του, του Πρωθυπουργού ή του κυβερνήτη. Ναι. Ας ψηφίσει ανθρώπους οι οποίοι κρίνει ο ίδιος ότι είναι σωστοί, με γνώση, με εμπειρία, με σοβαρότητα. Γιατί το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών δεν θα λήξει στι βουλευτικέ εκλογέ, σε λίγου μήνε δηλαδή που θα ακολουθήσουν. Mm -hmm, θα mm -hmm. το λουστούμε για τέσσερα χρόνια, όπω τα λουστήκαμε και τα προηγούμενα για πέντε χρόνια. Έχετε δίκιο ότι. Ναι, έχουμε μπροστά μα άλλωστε και πολύ κοντά τι εθνικέ. Τώρα, ακριβώς. κάποιοι μου λέγανε για 19 Μαου, ελπίζω να μην γίνει αυτό το κακό, δηλαδή να μα προλάβουν. Όλα θα, θα τα μπερδέψουμε και θα είναι πάρα πολύ άσχημο, νομίζω. Γιατί εγώ θέλω να μιλάμε για τα περιφερειακά ή τα δημοτικά ή τι ευρωεκλογέ. Δεν μπορούμε να βάλουμε και εθνικέ. Λέτε λοιπόν καθαρά ότι στα περιφερειακά αυτά σχήματα και εσείς η έκκληση είναι είτε προς κάθε κομματική, προς κάθε κόμμα, είτε προς την κοινωνία mm. όμως θέλω να πω το εξή: βλέπω στο ψηφοδέλτιό σας και θα μου πείτε αν αυτό είναι γενικότερο mm. βλέπω για παράδειγμα στην Καστοριά αυτό που λέτε το έχετε κάνει mm. δηλαδή έχετε κάνει ένα για πολλού δυνατό ψηφοδέλτιο, ομολογώ να πω mm. ε, όπου δεν έχετε επιλέξει από μία παράταξη και, και για κάποιου ήταν και μία έκπληξη, ίσως περίμεναν κάτι άλλο. Έχετε βάλει, ναι, και νέα δημοκρατία και άλλου χώρου. Άρα ακριβώς. αυτό είναι που θέλατε. Αυτό ακριβώς, ναι. αυτό προσπαθούμε να δείξουμε και στην πράξη, ότι ε, το ψηφοδέλτιο αυτό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα θέλει ικανού ανθρώπου. Αυτό που λέω το κάνουμε και στην πράξη. Άρα δεν μπορεί μετά τι εκλογέ, όταν Άρα, δεν αν δεν θα είμαστε προφανώ να ναι. είμαστε ένα συνδυασμό ενό κόμματο. Ενό κόμματο. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν άνθρωποι μέσα που το... συμμετέχουν και το έχετε ξεκαθαρίσει προφανώς. Ο... Δεν μπορεί να βαφτεί ούτε μπλε, ούτε πράσινο, και ούτε κόκκινο. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν και θέσει όπω ευθύνη σε, αυτή, mm -hmm. σε, αυτό το νέο σχηματισμό. Mm -hmm. Είναι προφανές ότι θα σεβαστώ αυτού που μου εμπιστεύθηκαν γιατί είδανε αυτό που είναι το, το κύριο που είναι η, η, ο τεχνοκρατισμός, η εμπειρία, η γνώση και η δυνατότητα να κάνουμε μαζί αυτά που πρέπει για τον τόπο και το, το έχω κάνει και το έχω δείξει και στην πορεία μου ότι όποτε ανέλαβα θέσεις ε, ποτέ δεν λειτουργήσα ως εκπρόσωπος ενός κόμματος ή κομματικά. Αυτό που πάντα έβαζα μπροστά ήταν το συμφέρον του τόπου μου. Εξάλλου, αν θέλει κάποιο να ασχοληθεί με, το, με, με τις βουλευτικές εκλογές ή με τις, την Ευρωβουλή μπορεί πάντα να το κάνει. Mm -hmm. Η δική μου επιλογή είναι ξεκάθαρα σε έναν τομέα που το γνωρίζω καλά και αυτό είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Κύριε Ζημιλάδου πριν σας αποχαιρετήσω βλέπω εδώ τώρα είναι τρία διαφορετικά ερωτήματα και από διάφορες δημοτικές ενότητες και την περιφέρεια εδώ της Καστοριάς ε, και έχουν δίκιο έχουμε απογοητευτεί πάρα πολύ τοπικά. Δεν θα μπω σε άλλη εξειδίκευση θεμάτων, γιατί είναι η πρώτη μα κουβέντα. Ελπίζω να ξανάρθετε εδώ, όπω και στο δίκτυο, Βεβαίως. και ελπίζω να αποδεχθείτε και την πρόσκλησή μου να είστε όλοι παρόντε, ενώ Βεβαίως. υποψήφοι περιφερειάρχε. Αυτό είναι το καλύτερο. Έτσι, θέλω να σα δω όλου μαζί. Ε, φυσικό αέριο. Είναι μια περιπέτεια, ξέρετε γιατί. Διότι αν πάτε και πηγαίνετε, φαντάζομαι, σε πάρα πολλέ περιοχέ, ακόμη έχουμε ξύλα. Έτσι, Έχουμε πώς. τεράστιο πρόβλημα και με την λαθροειλοτομία. Έχουμε μια μεγάλη αγωνία των πολιτών, γιατί μέχρι και τώρα καίμε. Και του και και... ειδικά δεν είχαμε σε εφόσον, πολλές ναι. περιοχές ούτε ξύλα. Και δεν είχαμε ούτε ξύλα. Τα χωρικά που λέμε κτλ. Έχουμε πετρέλαιο, πάρα πολύ ψηλή Έτσι. τιμή, και ο κόσμο εκλυπαρεί να πάρει 12 ή 13 Πρέπει να τελειώσει όλο αυτό. Χρονοδιάγραμμα μπορώ να έχω, ξέρω την άποψή σα για το τι δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα είναι από τον Σεπτέμβρη τι προλαβαίνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε ειδικά για αυτή την καινούρια, έστω το 2020 θα πω εγώ, μορφή θέρμανσης για την Καστοριά. Εμείς δύο πράγματα θέλουμε να πούμε. Καταρχήν το ΦΕΚ που βγήκε το Γενάρη του 2018 και έχει το χρονοδιάγραμμα μέχρι και το 2022 που μας έχει εκτός ως ναι. περιφέρεια, ναι. ως προς την παροχή εννοώ, παροχή φυσικού αερίου, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει θεσμοθετημένη παροχή φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, mm -hmm. διότι είμαστε εκτός. Το χρονοδιάγραμμα αυτό στο ΦΕΚ λέει ότι από το 22 και μετά θα ξεκινήσουν οι δράσεις για τα δίκτυα. Αυτό εμείς δεσμευόμαστε ότι θα ξεκινήσει. Τα δίκτυα θέλουν γενναίες χρηματοδοτήσεις. Δεν αρκεί το 1 εκατομμύριο που έβαλε εικονικά ο κ. Καρυπίδης στο ΠΕΠ, mm -hmm. γιατί είναι μια μεγάλη επένδυση... Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα φάκελο, να υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από κοινοτικά κονδύλια και φυσικά και πολύ μεγαλύτερο ποσό από το ΠΕΠ, για να γίνει πιο ελκυστικό το πακέτο που βγάζουμε. Για να το πω έτσι ξεκάθαρα. Ναι. Αφού λοιπόν το φυσικό αέριο αποτελεί και δική μα προτεραιότητα, αυτό θα χρηματοδοτηθεί κατά προτεραιότητα για να ξεκινήσει η διαδικασία των δικτύων. Mm -hmm. Άρα είναι ένα ε, αγώνα δρόμου σε δύο κατευθύνσει να αλλάξουμε αυτό που έχει καταγραφεί ως θεσμικό πλαίσιο για την παροχή φυσικού αερίου, να μπούμε στις περιφέρειες που έχουν παροχή και κυρίως να ξεκινήσουν με ταχύτητα τους ρυθμούς τα δίκτυα. Τα δίκτυα θέλουν χρηματοδοτήσεις. Ο κύριος Καρυπίδης έκανε μία εικονική καταγραφή, έγραψε ένα εκατομμύριο στο ΠΕΠ και τελείωσε η ιστορία. Δεν αρκεί αυτό. Άρα λοιπόν είναι ένας μεγάλος αγώνας γιατί έχετε απόλυτο δίκιο ότι το φυσικό αέριο είναι το στίχημα είναι το για στίχημα, την επόμενη είναι περίοδο. Είναι το στίχημα και είναι πάρα πολύ Έτσι. μεγάλο θέμα. Και ένα τελευταίο τώρα που βλέπω πάλι εδώ μου στέλνουν και έχουν δίκιο, θα το έβαζα κι εγώ, δεν θα εξειδικεύσω το ερώτημά μου για τον ακαδημαϊκό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας mm. και ούτε θα σας ε, πω εγώ αν θα λειτουργήσετε ως περιφερειάρχης κοζανοκεντρικά ή ειδικά για την Κοζάν, ειδικά για την Φλόρινα. Εγώ ευθέω θα ρωτήσω την θέση σας για το ακαδημαϊκό θέμα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε πανεπιστημιούπολη, μπορεί να έχουμε 8 εκεί, 5 εκεί, 10 εκεί. Έχει βγει μια επιχειρηματολογία θα έλεγα εγώ ότι παράδειγμα στην Καστοριά τα 3 θα γίνουν 5. πολλοί πιστεύουν ότι και τα 5 θα φέρουν λιγότερους από όσα έχουν τα τρία θέλω όμως να μου πείτε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε δεν θέλω την εύκολη απάντηση ότι αυτό είναι κεντρικό θέμα. Ξέρω Όχι, ότι παίζει δεν είναι... ρόλο ο περιφερειάρχη. Δεν είναι μόνο κεντρικό ναι. θέμα, σίγουρα είναι και θέμα τη περιφέρεια. Mm -hmm. Περιφέρεια καταρχήν. Και πού δίνει προτεραιότητα ο καθένα. Θωρακίσει... Και πού θα δώσετε εσύ, θα μου πείτε. Ναι, έτσι yeah. Εγώ ξέρω και έτσι λειτουργώ πάντα. Όταν αυτό που, που παίρνει είναι καλύτερο mm -hmm. από αυτό που είχε, mm -hmm. το κρατά και το θωρακίζει. Ε, είναι εύκολο να το κρατήσουμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά ότι πρέπει με ταχύτητα του ρυθμού αυτά τα τμήματα που ήρθαν στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί αυτή τη στιγμή μόνο τίτλου τμήματων έχουμε. Έτσι. <Κι> ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε ούτε χρηματοδοτήσει ούτε τίποτε άλλο. Άρα λοιπόν εμεί λέμε ότι αυτά τα τμήματα για να μείνουν και στην Καστοριά και στι περιφερειακέ πόλει. Επειδή η Κοζάνη έχει λύσει το πρόβλημα, η Πανεπιστημίουπολη δημιουργείται. <Κι> Μπαίνει λοιπόν ένα μείζον θέμα να δημιουργήσουμε αξιόπιστε υποδομέ. Όταν βάζει μπρο τι υποδομέ, δεν μπορούν εύκολα να σου πάρουν ε, ε, τα τμήματα. Και ενώ η περιφέρεια όντω δεν μπορεί να παρέμβει θεσμικά για το τι θα γίνουν οι σχολέ, πόσε είναι θέματα mm -hmm. Υπουργείου Παιδεία, τα κονδύλια για να κάνει τι πανεπιστημιοπόλεις είναι στην περιφέρεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η θωράκιση λοιπόν, είναι το πρώτο. Το δεύτερο που εμεί πιστεύουμε όμω ότι είναι ακόμη μεγαλύτερο στίχημα για μα είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια που βλέπουμε να γίνεται, να... που παρακολουθούμε να εξελίσσεται αυτή την περίοδο, αν οι χίλιοι φοιτητέ του ενό τμήματο πάνε στο άλλο τμήμα. Και δίπλα μα, ακόμη και στι βαλκανικέ χώρε, έχουμε πανεπιστήμια με 25 και 30.000 φοιτητέ. Θα αναρωτηθούμε ποτέ γιατί αυτοί έχουν 30.000 φοιτητέ και εμεί έχουμε μείνει στι 4.000 στην Κοζάνη mm -hmm. και στι χίλιου στην Ιστοριά και στου 2.000 στη Φλόρινα. Θα, θα μπούμε στην ουσία του θέματο. Και η ουσία είναι απλή, κύριε Παραράγκα. Yeah. Η ουσία είναι ότι. Εκτό από τι υποδομέ, οι οποίε πρέπει να είναι ζηλευτέ υποδομέ, πρέπει οι πόλει που φιλοξενούν τα πανεπιστήμια να είναι ελκυστικέ, γιατί οι άνθρωποι και παιδιά θα έρθουν να μείνουν εδώ, που θα έχουν εναλλακτικέ λύσει. Πόσα παιδιά πάνε στη Λευκοσία ή πάνε στι άλλε χώρε. Και φεύγουν συνέχεια. Και του αρέσει η πόλη, του αρέσει το πανεπιστήμιο, ναι. του αρέσουν όλα αυτά. Και το δεύτερο είναι τα αγγλόφωνα τμήματα. Κακά τα ψέματα. Αν θέλουμε να γίνουμε ένα πανεπιστήμιο που θα έχουμε ει φοιτητών από άλλε χώρε, πρέπει να δημιουργήσουμε. Αγγλόφωνα τμήματα. Άρα, αγγλόφωνα τμήματα, μεταπτυχιακέ σπουδέ, ερευνητικά Ινστιτούτα, όλα αυτά δίπλα στι πανεπιστημιακέ σχολέ για να δημιουργηθεί μια συνολική. Πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα που θα είναι δυνατή. Μάλιστα. Ένα πακέτο είναι αυτό το πράγμα. Ο καθένα που πάει εκεί δεν πάει να τελειώσει απλώ ο κάθε φοιτητή δύο και τρία χρόνια. Το ξέρουμε από τα παιδιά μα που mm -hmm. ήδη είναι έξω σε άλλα πανεπιστήμια. Αυτό το πράγμα είναι, θα κληθούμε να κάνουμε και εμεί πιστεύουμε ότι είναι και τη περιφέρεια. Είναι θέμα. και τη περιφέρεια λέτε που θέλει δική επεξεργασία και άποψη. έτσι. Όχι στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο στο νομίζω όμω. Και με διάλογο και Ξέρουμε ακριβώ πώ θα κινηθούμε σε αυτό το θέμα δεν μα παίρνει να χάσουμε κάτι που κερδίθηκε. Αν θέλετε και για να είμαι δίκαιη με τον κύριο Καρυπίδη, αυτό ήταν ένα θετικό. Δηλαδή αυτή η κυβερνητική προσκόλλησή του Έδωσε και ένα αποτέλεσμα, ήρθαν αυτέ οι σχολέ. Mm -hmm, mm -hmm. Άρα λοιπόν, εμεί πρέπει να τι θωρακίσουμε. Τι θωρακίσουμε, λέτε. Κάτω. Κοιτάξτε, εύκολα, εύκολα έρχονται. Τέλο πάντων, έρχονται και εύκολα φεύγουν. Μπορεί να φύγουν, Άρα να φύγουν Είναι τυβώς, σωστό ναι, αυτό που λέτε. Λίμονο. Το έχουμε δει αυτό Αυτή εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι ένα φεκ. Εντάξει, ναι. δεν λέει και πολλά. Τα φεκ Όχι, έγινε εδώ η αρχιτεκτονική. Και εδώ έγινε, στην έγινε, Καστοριά τυβώς. βγήκε με φεκ, την υποσχεθήκανε, φωτογραφηθήκαν εκεί μπροστά και ο Αδαμόπουλο και ο Καρυπίδη. Μιλάει ο κύριο Καρυπίδη βέβαια για μια μεγάλη αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί, αλλά δεν το έχουμε δει ακόμη. έτσι; Κυρία Ζεμπιλιάδου, θα Κάνουμε πάρα πολλέ κουβέντε, φαντάζομαι, μέχρι 26 του μηνό. Πώ προχωράτε τώρα, Δηλαδή, ε, ανακοινώνετε τα ψηφοδέλτια, έχετε ολοκληρώσει περιφερειακά, ή είστε... Ε, νομίζω στι 14, τώρα λέω 14, 14 του μηνό. Φαίνεται ότι θα κάνουν την τελική παρουσίαση. Την τελική Κοζάνης παρουσίαση. Και από ό,τι τελειώνει το θέμα του ψηφοδελτίου. Και να μπούμε στα υπόλοιπα. Και μετά έτσι. μπαίνουμε πια καθαρά στι περιοδίε, ε, στο να ανοίξουμε το πρόγραμμά μα και το σχέδιό μα στου ανθρώπου που 14 του μηνό, λοιπόν, τα ε, τελειώνεται όλα αυτά. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, ναι. κάπου εκεί λέτε. Ε, τώρα, δεν θέλω να είστε ούτε μάντη και κανεί δεν μπορεί να είναι ε, για το αποτέλεσμα ε, σε 8 εβδομάδε. Ναι. Ε, τολμώ να πω ότι την προηγούμενη φορά δεν σα έβαζαν σε μια διαδικασία να είστε στη Δεύτερη Κυριακή ή να είστε φαβοροί. Εδώ τα πράγματα βλέπω ότι ειδικά με τα τρία πλέον ψηφοδέλτια έχουν φτάσει σε επίπεδο κουβέντα, θέλω να πω. Ε, ότι ο ένας είναι μαζί με τον άλλον, εσείς είστε εντός, ο άλλος είναι εκτός. Πώς το βλέπετε όλο αυτό εσείς τώρα πια Εμείς πιστεύουμε από για το πρώτη κλίμα ή δεύτερη που ήδη, Κυριακή. Το κλίμα που ήδη παίρνουμε από όλη την περιφέρεια, γιατί όπως ξέρετε έχουμε γυρίσει όλους τους ναι. νομούς αναγκαστικά, ε, έχει, έχει έχουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι πάμε πια στη δεύτερη Κυριακή ναι. και στη δεύτερη Κυριακή πλέον φαίνεται ότι μπορούμε να πάρουμε την περιφέρεια. Το λέω, ακούγεται περίεργο αυτό. Ναι, να πάρουμε εγώ, την περιφέρεια. Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι μπορεί η περιφέρεια να, 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 κερδίσουμε σε αυτές τις εκλογές και να μας δώσει, να δείξει, δώσει ο κόσμος την, το χρήσμα και την εμπιστοσύνη σε αυτήν την περιφερειακή αρχή που είναι ο συνδυασμό μα. Ε, τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και το λέω αυτό γιατί το συγκρίνω όντω με την προηγούμενη περίοδο που ήταν πολύ λίγο ο χρόνο που είχαμε, ο κόσμο δεν γνώριζε. Ο, ε, αυτό που βλέπω είναι ότι πιστώνει τη συνέπειά μας αυτή την περίοδο, mm -hmm. την, ε, σχεδόν πενταετή, ότι ήμασταν εκεί και ασχολούμασταν με τα ζητήματα και θέταμε πάντα τα προβλήματα για να δώσουμε λύσεις και επίσης ε, νομίζω ότι μέσα από την, ε, αυτή την ενασχόλησή μας αυτά τα 4,5 χρόνια ο κόσμο έχει καταλάβει ότι μπορούμε να δώσουμε και λύσει, και Λαντός, αυτό μα πιστώνει. Είστε, είστε, από το, είστε το ψηφοδέλτιο και εσεί, βέβαια, γιατί τα χειριστήκατε και, και πολύ πιο προσωπικά, ίσω τα ζητήματα, που διεισδύσατε και βγάλατε και τι πιο ίσω αναλυτικέ, με επιχειρηματολογία ανακοινώσει, είτε για κάτι θετικό, είτε για τα αρνητικά, με στοιχεία. Όμω τολμώ λοιπόν, να πω. Το κάνατε αυτό, δεν μπήκατε ω ε, μια ομάδα που είμαστε είτε θα αντιπολετήσουμε. Τον καρυπίδι ή θα κάνουμε. Μπήκατε σε έναν διάλογο, αλλά με επιχειρήματα. Και αυτό που σας αναγνωρίζουν αρκετοί είναι ότι και για τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα προγράμματα και για άλλα θέματα φαίνεται ότι τα γνωρίζετε καλά. Και να σα πω κάτι, άσχετα με το αποτέλεσμα, εγώ με όλου σα θα συνομιλήσω. Πραγματικά πρέπει να δούμε ότι οι εθνικέ εκλογέ είναι εθνικέ. Τα περιφερειακά θέματα πια με ικανότητα, με ξεκλείδωμα διαδικασιών και να εμπιστευτούμε τελικά όλοι μα, εμεί είμαστε ψηφοφόροι, έτσι, ε, εκεί που θέλουμε. Αυτός, εκεί που νομίζουμε που ότι θα, θα δώσει αποτέλεσμα. Ότι θα δώσουν αποτέλεσμα. Άλλο οι εθνικέ, άλλο οι περιφερειακέ. Ακριβώ. Και εγώ αυτό που θέλω να πω και κλείνοντα είναι ότι στο ψηφοδέλτιο μα τιμούν και άνθρωποι από άλλους συνδυασμού που αυτά τα 4,5 χρόνια πίστηκαν από την λειτουργία μας μέσα στο Περιφερειακό Συμβουλίο και αυτό είναι ένας τιμητικός τίτλος για μας mm -hmm, mm -hmm. ότι... Όντω προχωρήσαμε ζητήματα και θέσαμε κέρια θέματα και προειδοποιήσαμε για απώλειες και λοιπά, και αυτοί οι άνθρωποι είναι τώρα στο δικό μας συνδυασμό. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Καλή συνέχεια στις περιοδίες και σε επαφές. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ. Χάρηκα ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήρθατε σήμερα στον Α. Αποχαιρετάμε τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου λοιπόν. Είναι υποψήφια με τον συνδυασμό Ελπίδα για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.